Χαμηλό ήταν το ποσοστό συμμετοχής των εργαζομένων του Δημοσίου στη σημερινή 24ωρη απεργία που προκήρυξε η ΑΔΔΗ. Απογοητευτική ήταν και η συμμετοχή στην απεργιακή συγκέντρωση έξω από τον ΕΦΚΑ, όπου το παρόν έδωσαν λίγες δεκάδες συνδικαλιστών. Δεν μπορεί οι αγώνες να γίνονται ούτε από τα Facebook, δεν μπορεί οι αγώνες να γίνονται από τον καναπέ. Και να πω ότι αυτό που έχουμε σήμερα να χάσουμε, τα 60 δηλαδή και 70 ευρώ, είναι το μηνιάτικο που θα χάσουμε μόνο με την αλλαγή του αφορολόγητου από τα 8.500 στα 5.600. Λοιπόν, δεν μπορεί να κερδίσεις κάτι αν δεν αγωνιστείς. Κοντά στο 20 με 25% διαμορφώθηκε το ποσοστό συμμετοχής των εργαζομένων του Δημοσίου στη σημερινή απεργία, με τα μέλη του Συλλόγου Δασκάλων, τους εργαζομένους του ΕΦΚΑ και τους συναδέλφους τους στην περιφέρεια να μετέχουν στην κινητοποίηση, καταγράφοντας ποσοστά άνω του 20%. Δεν υπάρχει συμμετοχή των εργαζομένων ούτε αυτών που σήμερα απεργούν. Στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση το ποσοστό κυμαίνεται στο 20%, και ενώ θα περιμέναμε οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι απεργούν να είναι σήμερα εδώ, είναι απόντες. Οι λόγοι είναι πολλοί. Ένας σημαντικός λόγος είναι ότι έχει χαθεί πλέον η αυτοπεποίθηση των εργαζομένων ότι μπορεί να αλλάξουν την πολιτική. Άρα λοιπόν χρειάζεται καλύτερο συντονισμός, καλύτερη οργάνωση, καλύτερο σχεδιασμός, έτσι ώστε να υπάρχουν πιο μαζικές απεργιακές κινητοποιήσεις. Για να αναστραφεί αυτή η κατάσταση χρειάζεται πολλή δουλειά πρώτα από τα πρωτοβάθμια σωματεία και μετέπειτα από το δευτεροβάθμιο και το τρωτοβάθμιο όργανο ΑΔΔΗ και ΓΕΣΕ. Έτσι ώστε οι απεργίες να είναι ενιαίες, να υπάρχει ενιαίος λόγος, ενιαία αντίδραση σε μια πολιτική που φτωχοποιεί όλο και περισσότερο τους πολίτες. Αν οι πολίτες αδιαφορήσουν, θα έρθουν νέα σκληρά μέτρα, τα οποία πάλι θα συζητάμε στην επόμενη απεργιακή κινητοποίηση το τι έφτιαξε. Απογοητευτική εικόνα και στο νοσοκομείο του Βόλου, όπου από τους 80 γιατρούς απήργησε μόνο ο πρώην πρόεδρος της Ενώσεως Νοσοκομειακών Γιατρών Μαγνησίας, Νίκος Χαυτούρας. Ο ίδιος επέκρινε τον νυν πρόεδρο Παύλο Μαλινδρέτο τόσο για τη μη συμμετοχή του στη σημερινή απεργία, όσο και για τη γενικότερη αποτυχία της κινητοποίησης στο νοσοκομείο. Δίχως να έχει κάνει κάποια ενημέρωση για την απεργία, δίχως να υπάρχει κάποια ανακοίνωση, δίχως να υπάρχει κάποιο email, τίποτε, και δίχως και ο ίδιος να απεργεί. Όλα αυτά προκαλούν, προσβάλλουν απίστευτα το συνδικαλιστικό κίνημα. Προσβάλλουν τους συναδέλφους, προσβάλλουν τους πολίτες, προσβάλλουν τη δημόσια υγεία την οποία δήθεν υπηρετεί. Το ΠΑΜΕ Μαγνησίας διοργάνωσε ξεχωριστή συγκέντρωση στην πλατεία Πανεπιστημίου, ενώ έγινε και παράσταση διαμαρτυρίας στην αποκεντρωμένη διοίκηση. Η γραμματέας του Συλλόγου Εργαζομένων του ΣΟΤΑ Μαγνησίας κατήγγειλε ότι εξαιτίας των πρακτικών ακραίου εργοδοτικού συνδικαλισμού, όπως είπε, που εφαρμόζουν ορισμένοι συνάδελφοί της, η σημερινή απεργιακή κινητοποίηση δεν είχε τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Η σημερινή απεργία υπονομεύθηκε. Υπονομεύθηκε από τις δυνάμεις εκείνες του εργοδοτικού συνδικαλισμού, που μια ζωή δεν θέλουν να βάλουν εμπόδια στην κάθε κυβέρνηση. Το Προεδρείο τόσες μέρες πηγαίνοντας από χώρο σε χώρο δεν κάνει τίποτα άλλο με ένα χαρτί στο χέρι να κυνηγάει τους εργαζόμενους για να πάνε στη δικηγόρο για τη διεκδίκηση των δώρων. Όταν παραμονή, το ίδιο κάναν και πέρυσι, όταν παραμονή της απεργίας, αντί να προπαγανδίζει στην απεργία τους λόγους για τους οποίους γίνεται, γιατί ακριβώς θες να καλύψεις, είναι αναγκαίο να καλύψεις τις σύγχρονες ανάγκες του ο κάθε εργαζόμενος, και πηγαίνεις και λες, γίνεσαι dealer των δικηγορικών γραφείων μέσα σε αυτό το εμπόριο ελπίδας ότι θα διεκδικήσεις με αγωγές τη ζωή σου, καταλαβαίνετε τι τύχη μπορεί να έχει.